Εμείς τώρα να ανοίξουμε λίγο το φάκελο της οικονομίας, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στην αγορά. Να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Νίκο Κογιουμτσή. Κύριε Κογιουμτσή, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μαράβο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς που την αποδεχθήκατε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές απορίες. Το πρώτο είναι με όλη αυτή την ακρίβεια, η οποία βρίσκεται επιδεινούμενη σε πολλά προϊόντα. Αντέχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι εμπορικές? Υπάρχει κίνηση στις εκπτώσεις? Αυτό που είδαμε και από την έρευνα που κάναμε και σαν επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας, αλλά και σαν κεντρική ένωση επιμελητηρίων, φαίνεται ότι το 80% των καταναλωτών λέει ότι το μεγάλο πρόβλημα πλέον είναι η ακρίβεια. Και μάλιστα ένα 75% έχει μειώσει κατά πολύ τα ψώνια του, κυρίως την ένδυση και την υπόδηση, και ένα 55% στα τρόφιμα, που είναι, θα έλεγα, ένα σημαντικό έβριμα και δείχνει ακριβώς το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αν και εφόσον η ακρίβεια συνεχιστεί και η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί, αν και φαίνεται ότι δεν είναι μειούμενη, τα πράγματα θα δυσκολέψουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί το διαθέσιμο ως κατανάλωση εισόδημα, κύριε Μαραβέλη, θα μειωθεί κατά πολύ και αυτό θα έχει άμεσα αντίκτυπο στη μικρομεσαία επιχείρηση. Ναι, βέβαια, να είμαστε δίκαιοι. Ακρίβεια και σχροκέρδια που πάνε χέρι-χέρι σε πολλές περιπτώσεις. Δεν λέω τώρα για το εμπορικό κομμάτι, το οποίο αφορά ένδυση, υπόδηση. Λέω ειδικά στα τρόφιμα, γιατί είδαμε πολλές περιπτώσεις, έχουν βγει καταγγελίες. Υπήρχαν έμποροι που αγοράζανε τη φέτα 9 ευρώ και την πουλούσαν 12 ευρώ το κιλό την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ η ίδια η πολιτεία με τους ελεκτικούς μηχανισμούς που έχει να κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνει, και αυτό που θα πρέπει να γίνει, και το έχουμε πει επανειλημμένα πολλές φορές, να μην έχουμε ολιγοπωλιακές καταστάσεις, μονοπωλιακές καταστάσεις, καταστάσεις καρτέλ που δεν τα βλέπουμε βέβαια στις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτό φαίνεται ουσιαστικά στις μεγάλες και τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να στραφεί με τους ελεκτικούς μηχανισμούς που έχει η πολιτεία, αλλά και βεβαίως και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες, έτσι, συνειδητοποιημένοι καταναλωτές, θα πρέπει και εμείς τα μέσα έχουμε και τη δύναμη έχουμε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε οτιδήποτε ουσιαστικά βλέπουμε μπροστά μας ως εσχοκέρδια, για να μπορέσει να το καταπολεμήσει και η ίδια η πολιτεία. Να πάμε τώρα λίγο στις εκπτώσεις, γιατί πολλοί περιμένανε μήπως ήταν μια ευκαιρία να μπορέσει να ανασάνει λίγο η αγορά, να πέσει λίγο χρήμα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω τα μηνύματα είναι ότι δεν υπάρχει χρήμα για να πέσει. Ακριβώς. Ενώ διανύουμε εκπτωτική περίοδο, φαίνεται ότι ουσιαστικά η αγορά είναι υποτονική. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει ψαλιδίσει κατά πολύ το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα, η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση. Αλλά εκ των πραγμάτων κρατάμε μικρό καλάθι. Λίγο τώρα με το κρύο που μπήκε αυτές τις ημέρες, η ένδυση και η υπόδηση, κυρίως στα βαριά αντικείμενα, φαίνεται ότι αρχίζει και δουλεύει. Κάπως ευελπιστούμε ότι πηγαίνοντας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι αισιόδοξα τα μηνύματα. Έχουμε και προεκλογική περίοδο και συνήθως και παγίως σε προεκλογικές περιόδους, γιατί η αγορά είναι και ψυχολογία, τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα έτσι παραπάνω στο κομμάτι της κατανάλωσης. Και ένα δύσκολο ακόμα κομμάτι είναι αυτό το τραπεζικό σύστημα, Βαραβελίδη, όπου βλέπουμε κλειστές τράπεζες, το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κλειστές για τις επιχειρήσεις. Έτσι, είναι αποκλεισμένο από το τραπεζικό σύστημα. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν λειτουργεί. Είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Από τις 55.000 αιτήσεις, μόνο οι περίπου 1.500 ή 3.000 που μας είπε, συγγνώμη, ο Υπουργός Οικονομικός, τελεσφόρησαν. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για 3% αν κάνουμε μία αναγωγή. Άρα τα πράγματα δυσκολεύουν και επήγει, και το έχουμε πει και από τη δική σας συχνότητα, να πάμε σε μία γενναία ρύθμιση 120 δόσεων. Ακούμε για συνολική. 72 συνολική για όλες τις υποχρεώσεις που έχουν δηλαδή οι εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες.
Ακριβώς. Ακούμε για 72 δόσεις. Νομίζω ότι δεν φτάνουν οι 72 δόσεις. Θα πρέπει να πάμε σε 120, χωρίς προσαυξήσεις, χωρίς επιτόκια, ούτως ώστε να μπορούν να πάρουν ανάσες οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να διατηρηθούν. Γιατί αν διατηρηθούν οι επιχειρήσεις, θα διατηρήσουμε και τις θέσεις απασχόλησης, που είναι το σημαντικό. Και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Και εγώ. Καλό βράδυ.